Coach, όσο φτάνουμε προς το τέλος, τα προβλήματα πληθαίνουν και οι καταστάσεις δυσκολεύουν. Από εδώ και πέρα, τι υπάρχει? Não, é continuar a trabalhar com os jogadores que temos, procurar manter mais consistência no nosso jogo. É verdade que esta quarentena tirou-nos muitas soluções, infelizmente. Nós, ao contrário de outras equipas, nós não paramos. Mas a verdade é que temos que continuar focados nos nossos trabalhos e honrar a nossa camisola até o fim. Εμείς το μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά μέχρι τέλους με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουμε στην διάθεσή μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η καραντίνα μας δεν μας έκανε καλό από την άποψη ότι μας προσέθεσε αρκετά προβλήματα. Ήμασταν από τις ομάδες οι οποίες συνέχισαν τις προπονήσεις ατομικές κτλ. Στην περίοδο αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς πολλά από αυτά τα προβλήματα ήταν αναπάντεχα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτό. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά με όσο περισσότερη ενέργεια και ένταση έχουμε και να συνεχίσουμε να υδρώνουμε και να ματώνουμε τη φανέλα μέχρι το τέλος. Υπάρχει αυτή η ενέργεια και η διάθεση και ο χρόνος να γυρίσει η ομάδα την κατάσταση στις αγωνιστικές που απομένουν? Vamos tentar com dar o nosso melhor. Como disse, nós entramos para esta quarentena com muitas baixas, mas estes rapazes têm dado uma resposta espetacular. Foi-me pedido para este ano e para o próximo ano começar a apostar na juventude. Isso foi dito numa entrevista que eu dei antes da quarentena, que era isso que a estrutura do futebol queria, apostar mais nos jovens, jovens com qualidade. É isso que estamos a fazer já. Eles estão a dar uma resposta espetacular, com energia, com rendimento, e acho que toda a gente está visível aos olhos de todos, a energia que trazem à equipa. Agora precisamos de ter toda a gente pronta para podermos ser mais competitivos internamente e, logicamente, se formos mais competitivos internamente, vamos ser mais competitivos contra os nossos adversários. Θα το προσπαθήσουμε μέχρι τέλος, δεν πρόκειται να παρατήσουμε καμία μάχη. Δυστυχώς, μετά την καραντίνα έχουμε μείνει με λίγες επιλογές, ωστόσο, αυτό που προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε αυτή τη δυσκολία και να δούμε την πρόκληση και τι θετικό μπορούμε να βγάλουμε από όλη αυτή την ιστορία. Και αυτό είναι το γεγονός ότι, όπως είχαμε δηλώσει και σε μια συνέντευξη λίγο πριν από την καραντίνα, προσπαθούμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία από τη στιγμή που βλέπουμε ότι έχουν την ποιότητα και μπορούν να σταθούν στο ρόστερ της ομάδας. Και η αλήθεια είναι ότι οι ποδοσφαιριστές αυτοί έχουν δώσει εξαιρετικές απαντήσεις, έχουν δώσει πολύ μεγάλη ενέργεια και φρεσκάδα στην ομάδα. Μια ενέργεια και φρεσκάδα που την χρειάζεται πάρα πολύ. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι τέλους. Σίγουρα είναι κάτι δύσκολο, ωστόσο δεν πρόκειται να το παρατήσουμε. Και acho que devemos baixar as expectativas para fora, porque o futuro do PAOK é este. O futuro do PAOK é apostar na juventude, é dar continuidade àquilo que é o trabalho da formação, e para isso vamos ter que levar tempo, mas como disse, tenho estado contente com o rendimento da equipa, mas temos que baixar as expectativas para fora. Que é seguro, o Melon é para estar aqui, o Melon é para nós podermos να αξιοποιήσουμε ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία, όπως έχουμε ήδη προσπαθήσει να κάνουμε. Σίγουρα αυτό θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι θα χρειαστεί χρόνο για να γίνει, θα χρειαστεί υπομονή. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο τις προσδοκίες που έχουμε από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, γιατί είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορούν να έχουν μια σταθερά καλή απόδοση. Σίγουρα θα έχουν κάποια σκαμπανεβάσματα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να προσπαθήσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τους ενσωματώσουμε στην ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Γιατί πραγματικά το μέλλον είναι δικό του. Isso não significa que não vamos lutar por títulos, o que significa que temos que baixar as expectativas, só isso. Σε καμία περίπτωση, όταν λέμε να χαμηλώσουμε λίγο τις προσδοκίες μας και αυτούς τους ποδοσφαιριστές, δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να λέμε ότι πλέον δεν πάμε για τίτλους. Σε καμία περίπτωση αυτό. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που κυνηγάει τίτλους και θα το κάνει μέχρι τέλους. Μιλώντας για το σήμερα, πριν φτάσουμε στο αύριο, θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο αγωνιστικό, απόδοση κούραση ή και ψυχολογικό πλέον? Não. Seguramente que é mental também. Esta quarentena foi dura para nós, em vários motivos. Como disse, obrigou-nos a ficar em casa. Infelizmente perdemos jogadores. Tem sido duro mentalmente para nós. Agora não há outra forma de encarar a vida e o futebol que não seja o trabalhar duro, o querer melhorar, mas saber lidar com a realidade. E a realidade
não estamos a passar um bom momento, mas só há uma forma de o fazer, é juntos, dar o melhor que podemos pelo nosso clube e tentar até o fim a luta por este segundo lugar. É, sigura, οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοσή μας αυτή τη στιγμή είναι διάφοροι και ένας από τους βασικούς είναι και αυτός ο πνευματικός, ψυχολογικός, αν θέλετε. Η αλήθεια είναι ότι μετά την καραντίνα μας δυσκόλεψε αρκετά σε πνευματικό επίπεδο, ωστόσο αυτό που εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι να αποδεχτούμε αυτή τη στιγμή την πραγματικότητα, να αποδεχτούμε ότι δεν είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να παρέψουμε μόλις μας τις δυνάμεις για να γυρίσουμε αυτή την κατάσταση και πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί πιστεύω ότι μπορούμε ακόμα να κατακτήσουμε την δεύτερη θέση που είναι κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ από τη στιγμή που μιλάμε για το τώρα. Agora não tenho dúvidas nenhumas por aquilo que foi esta época toda, por tudo que passamos a partir de janeiro, que é duro mentalmente para todos, para os jogadores, para o treinador, para a estrutura. É duro para todos. Ωστόσο, σίγουρα αυτό που έχω να πω είναι ότι από τον Ιανουάριο και μετά όλο αυτό το οποίο έχουμε περάσει είναι αρκετά σκληρό σε πνευματικό κομμάτι για όλους, όχι μόνο για τους παίχτες, για τους παίχτες, για τον προπονητή, για την διοίκηση. Έχουμε περάσει πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις με αναπάντηχα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί και αυτά σίγουρα στο τέλος βαρύνουν πάρα πολύ, μας δυσκολεύουν. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Μένουν 15 μέρες ουσιαστικά μέχρι το τέλος της σεζόν. Όλες αυτές οι δυσκολίες που ανέφερε, πώς μπορούν να μείνουν στην άκρη και η ομάδα να δώσει ό,τι μπορεί για τους αγώνες που μένουν. Não podemos tirá-los porque eles estão cá desde o início. Viramos o ano em primeiro, passado dois meses começaram a dizer que íamos ser divisão, passado tempo começaram a tirar-nos 7 pontos, passado mais tempo começámos a ter lesões. Tem sido ano de grande aprendizagem. Να τα αφήσουμε στην άκρη είναι κάτι αδύνατο, γιατί είναι προβλήματα τα οποία μας κυνηγάνε και τα οποία μας επηρεάζουν. Όταν, παραδείγματος χάρη, τον Ιανουάριο είμαστε πρώτοι και μετά αρχίζουμε και έχουμε εξωτερικά θέματα με τους βαθμούς οι οποίοι μας αφαιρέθηκαν, με τους τραυματισμούς, πολλοί από αυτούς αναπάντεχοι που μας έτυχαν, επηρεάζουν την ομάδα. Είναι αδύνατο να μην την επηρεάζουν. Σίγουρα αυτή η σεζόν είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, από τη στιγμή που όπως είπατε και εσείς μένουν μόνο 15 μέρες, θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό μέχρι τέλους για να κατακτήσουμε αυτό που πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε ακόμα και τώρα. Και κλείνοντας καθαρά ποδοσφαιρικά, τι συνέβη σήμερα το σχόλιο του για το παιχνίδι? Acho que entramos muito bem no jogo. A equipa entrou com vontade de reagir ao último jogo que não nos correu tão bem. Entramos bem. A verdade é que depois o adversário reagiu. Conseguiu ganhar a luta de meio campo, empurrou-nos para trás, acabou por fazer um gol, depois fez outro, fomos para o intervalo, temos que corrigir ajustes, sobretudo pela forma como nós tínhamos que atacar e também pela forma como tínhamos que defender. Penso que a equipa respondeu bem, entrou bem, entrou, como disse, com muita energia, com vontade de dar a volta ao resultado. Infelizmente tivemos uma expulsão que nos condicionou outra vez, tem-nos acontecido tudo quando tentamos ir atrás. Mesmo neste último lance agora com o Pasca no final, mas é isto, a vida e o futebol é mesmo assim, é para os duros, é para aqueles que lutam até o fim. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και το καταφέραμε εν μέρη είναι να μπούμε πάρα πολύ δυνατά μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να δώσουμε μια απάντηση από τον τελευταίο αγώνα που δεν μας πήγε τόσο καλά. Είδαμε ότι καταφέραμε και βάλαμε αυτό το γκολ το οποίο ζητάγαμε. Δυστυχώς αυτό αντί να φέρει ηρεμία στην ομάδα έφερε μεγαλύτερη νευρικότητα. Ο αντίπαλος άρχισε να κερδίζει τον χώρο του κέντρου και άρχισε να μας σπρώχνει κοντά στη δικά μας την εστία. Δυστυχώς πληρώσαμε αυτό το γεγονός με 2 γκολ. Ωστόσο στο ημίχρονο προσπαθήσαμε και διορθώσαμε αρκετά πράγματα και στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στο επιθετικό κομμάτι με την είσοδο ποδοσφαιριστών, οι οποίοι δώσανε και φρεσκάδα στην ομάδα και ενέργεια που χρειαζόταν. Ο αντίπαλος δέχτηκε μια κόκκινη κάρτα, κάτι το οποίο σήμαινε ότι άρχισε να μείνεται μαζικά κοντά στην εστία του και κλείνει τους κεντρικούς διαδρόμους. Οπότε, μόνο από τα πλάγια θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποιους χώρους που υπήρχαν με σέντρες. Μετά και εμείς δεχτήκαμε μια κόκκινη κάρτα, οπότε ουσιαστικά το παιχνίδι ισορρόπησε. Εμείς σε κάθε περίπτωση κυνηγήσαμε μέχρι τέλους το γκολ. Είχαμε ακόμα και την τελευταία ευκαιρία εδώ πέρα με τον Πασχαλάκη που θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι. Δεν έγινε, ωστόσο η ζωή και το ποδόσφαιρο μερικές φορές έτσι είναι. Είναι σκληρή και είναι μόνο για τους σκληρούς και για αυτούς που αντέχουν και συνεχίζουν μέχρι τέλους να πιστεύουν.